Στο πλαίσιο του διαλόγου με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για το θέμα του Γενικού Σχεδίου Υγείας και της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής συναντήθηκε με τα μέλη της ηγεσίας του ΔΥΚΟΣ στην παρουσία του Προέδρου Νικόλα Παπαδόπουλου και της Επιτρόπου Υγείας του Κόμματος Αθηνάς Κυριακίδου. Ο Πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι θα μελετήσει τις εισηγήσεις που προτείνει η κυβέρνηση για το ΓΕΣΥ και θα επανέλθει με προτάσεις. Για εμάς, πρωταρχικός στόχος είναι να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν ένα γενικό σχέδιο υγείας που θα καλύπτει όλους τους Κύπριους πολίτες με υψηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν συγκλήσεις με το ΔΥΚΟ. Θέλω να πιστεύω ότι με το ΔΥΚΟ θα βρούμε εκείνες τις συγκλήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις μεγάλες, τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μας. Το ακέλ διαστόματος του κύριου Στέφανου Στεφάνου επανέλαβε και σήμερα τη διαφωνία του με το Γενικό Σχέδιο Υγείας και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ενώ η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί ημικρατικούς οργανισμούς και μάλιστα κερδοφόρους, θέλει να αυτονομήσει τα νοσοκομεία με τη μετατροπή τους σε ημικρατικούς οργανισμούς. Μήπως έτσι η κυβέρνηση μεθοδεύει την ιδιωτικοποίηση και των νοσοκομείων? Με σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε και η ΕΔΕΚ μέσω των απληρωτή Προέδρου του Κινήματος Μαρίνου Σιζόπουλου. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για παράτυπες διαδικασίες και προσπάθεια αλλίωσης της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥΜ. Ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι θα συνεχίσει το δημόσιο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ τα σχέδια θα κατατεθούν στη Βουλή στις αρχές Νοεμβρίου. Από το ΔΥΚΟ για τον Αντένα, Χριστάλα Βιλάνου.